Ματρινά, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσω από μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής. Εδώ γύρω στις 11 παρατέταρτο είδαμε να έρχεται ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Όπως μάθαμε πριν από λίγη ώρα, σύμφωνα με νοσοκομιακές πηγές, παρέλαβε έναν υπερήλικα ασθενή. Οι πληροφορίες μας λένε ότι είναι αιμοκαθαρούμενος ηλικίας 100 ετών. Είναι ύποπτο κρούσμα κορονοϊού και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ελπής σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Να σου πω ότι όπως μας επισημαίνουν πηγές από την πολιτική προστασία, σήμερα έχει μπει σε δεύτερη φάση το σχέδιο εδώ του ΕΟΔΗ. Και τι σημαίνει αυτό? Γίνονται επαναληπτικά τεστ σε όσους έχουν γίνει για τον κορονοϊό. Και από το πρωί λοιπόν εδώ έρχεται πολλής κόσμος, ασθενείς και συγγενείς που έχουν κάνει τα τεστ, για να κάνουν καινούργια τεστ, να δουν αν έχουν τον ιό ή όχι. Τώρα, στον πρώτο όροφο από εχθές επικεφαλής είναι ένας καθηγητής ιατρός από τον ΕΟΔΗ, ο οποίος είναι λοιμοξιολόγος στο Αττικό Νοσοκομείο και έχει αναλάβει να επιτηρεί όλες τις διαδικασίες και το πρωτόκολλο όσον αφορά στις αιμοκαθάρσεις. Το είπε και χθες ο κύριος Καρδαλιάς, ότι δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη διαδικασία μετάβασης των αιμοκαθαρούμενων από και προς την κλινική. Να σου πω ωστόσο ότι εδώ η αγωνία είναι διάχυτη. Από το πρωί και σήμερα μας έχουν μιλήσει τόσο ασθενείς όσο και συγγενείς, οι οποίοι αγωνιούν για το τι μέλη γενέστε. Φοβούνται μήπως δεν λήφθηκαν αρκετά νωρίς αυτά τα μέτρα και οι αγαπημένοι τους και οι ίδιοι έχουν κολλήσει τον ιό. Περιμένουν με αγωνία, όπως μας τόνισαν, Ματίνα, να βγουν τα αποτελέσματα, να λήξει αυτό το θρίλερ.